Ευθύνη και Ευθύνη, καλό σας απόγευμα. Να μας ζήσει ο Σπύρος, να μας ζήσει η Σπυρούλα. Και απάνω σε αυτό να καλωσορίσουμε και τον Αδάμο Κατσαντώνη, συνθέτη, παρουσιαστή λαογραφικών εκπομπών, με μια πολύ καλή μελέτη απάνω σε ό,τι αφορά τα σπυριδούθκια. Σπυριδούθκια ή σπυριούθκια. Ναι. Μάλιστα. Να προσθέσω και τις γέννημα ευχές της δικές σου, ναι, οι σπυριδούλες. Σήμερα λοιπόν του Αγίου Σπυρίδωνα θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά κάποιους καρικάντζαρους, οι οποίοι είναι τελείως άγνωστοι στην Κύπρο και για τους οποίους είχε κάνει πρώτη φορά κουβέντα ο Χαμπίσο Τσανκάρης στο βιβλίο του «Η Καλλικάρδια για το Παιξίνι». Ήταν έτσι απλώς περαστά μια αναφορά. Από εκείνη την αναφορά είχα καταπιαστεί. Ήταν ολόκληρη μελέτη και ανακάλυψα άλλους καρικάντζαρους και άλλα 12 τα οποία θα πρωτοπαρουσιάσουμε σήμερα. Ωραιότατα. Να πω ότι γιορτάζει και ο δικός μου σύζυγος σήμερα. Να σου ζήσει. Λοιπόν, πολύ Σπύρι, πολύ Σπύρος στην Κύπρο, ναι, δεν είναι λίγοι. Μα είναι και πολύ μεγάλος ο Άγιος Σπυρίδωνας. Είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Είναι Κύπριος, ναι, θαυματουργός, mm-hmm, με έτσι, πολύ διαφορετική δράση, mm-hmm, από τους άλλους Αγίους. Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μιλάμε για την παράδοσή μας μέσα από αυτό το πρωτοεμφανιζόμενο θέμα που μας φέρνει κοντά μας ο Αδάμος ο Κατσαντώνης. Και στο δεύτερο μέρος φιλοξενούμε ένα άλλο πορτρέτο του υποψήφιου για την Προεδρία, Σταύρου Μαλά. Και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια παρουσίασης όλων των υποψηφίων Προέδρων. Είναι ένα άλλο πορτρέτο όμως. Πάμε πρώτα να δούμε αυτό το αφιέρωμα για τον Άγιο Σπυρίδωνα και επιστρέφουμε αμέσως. Ο Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε το 270 μετά Χριστό στο χωριό Άσια της επαρχίας Αμοχώστου. Προερχόταν από αγροτική οικογένεια. Από μικρός ήταν εργατικός και ταπεινός. Ξεχώριζε για την πίστη του στο Θεό, την ταπεινοφροσύνη και τη φιλανθρωπία του. Ήταν ηθευμένος και είχε μια κόρη, την Ειρήνη. Όταν χείρεψε, στράφηκε ολοκληρωτικά στο Θεό και έγινε κληρικός. Μετά αναδείχθηκε επίσκοπος Τριμηθούντος. Ο Άγιος Σπυρίδωνας πήρε μέρος στην Αλφα-Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιος το 314 μετά Χριστό, την οποία κάλεσε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος για το ζήτημα της διδασκαλίας του Αρίου. Ο Άριος από την Αλεξάνδρεια θεωρούσε το Χριστό κτίσμα του Θεού και δεν πίστευε στην τρισυπόστατη φύση του. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, γνωστός για το θεολογικό του κήρυγμα, κατάφερε να ανατρέψει τα επιχειρήματα του Αρίου και να αναδείξει την αληθινή φύση του Θεού. Συνέκρινε την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, με το κεραμίδι και τα τρία συστατικά του που το κάνουν ένα, δηλαδή φωτιά, νερό και χώμα. Πήρε στο χέρι του ένα κεραμίδι και αμέσως πετάχτηκε από το χέρι του φωτιά. Στη συνέχεια έτρεξε στη γη νερό και στο τέλος απέμεινε στο χέρι του μόνο χώμα. Μπροστά σε αυτό το θαύμα, ο Άριος τροπιασμένος ζήτησε συγγνώμη. Ο θάνατος της κόρης του Ειρήνης ήταν ένα από τα πιο θλιβερά γεγονότα της ζωής του. Ο Άγιος όμως υπέμεινε τη θλίψη με πίστη και ελπίδα στο Θεό. Ο Άγιος Σπυρίδωνας κοιμήθηκε σε ηλικία 88 ετών στις 12 Δεκεμβρίου στα μέσα του 4ου αιώνα και κυδεύτηκε στην Τριμηθούντα. Το 691 το σεπτό του σκήνομα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για προστασία λόγω του ότι στην εποχή εκείνη άρχισαν οι επιδρομές των Σαρακινών στο νησί. Στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του Αγίου παρέμεινε μέχρι το 1456. Τότε ο ιερέας Γεώργιος Καλοχαιρέτης, 3 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, έκρυψε το ιερό σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα μέσα σε ένα καλάθι με χόρτα και το μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη στην Κέρκυρα, όπου πλέον τιμάται ως προστάτης και πολιούχος Άγιος του νησιού. Αδάμο, να πούμε ότι σήμερα είναι και μια πολύ ξεχωριστή ημερομηνία για τους αυτούς που ασχολούνται με την αριθμολογία. Ναι. 12 του. Το 2012. Λοιπόν. Αυτό θα εμφανιστεί μετά από 100 χρόνια. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Ελπίζω κάποιοι να μην συνδέσουν την άδειξη του κ. Μαλά εδώ με τα σπυρίδωνα. Ωραία, να έχουμε και χιούμορ. Πρέπει να έχουμε. Αλήμα. Γιατί κάποιος μου το είχε πει προηγουμένως. Και... Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί κανείς να το ταυτίσει μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα όμως, που ήταν και ο πολιούχος Άγιος. Δεν άκουσα από την αρχή. Μπορεί κανείς να ταυτίσει την άφηξη του κύριου Μαλάκη με το γεγονός ότι ήταν ντόπιος Άγιος από την Άσο, μάλιστα. Σε αυτόν κατέφευγαν. Ήταν άνθρωπος που λέγονταν πραγματικά λαϊκός. Ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ναι, λαϊκός με άποψη ότι ήταν ένα με τον λαό του. Σε αυτόν κατέφευγαν πάρα πολλοί κόσμοι και για τις συμβουλές του και παρόλο που ήταν φτωχότατος πάντοτε και οι πένητες περνούσαν από το σπίτι για να πάρουν ένα πιάτο φαΐ.
Και αν δεν είχε αυτό, θα γράφανε. Οι παλιές καλές αρετές της Κύπρου. Ναι. Η παροιμία έλεγε μαγείρευκε για πολλούς και παρασώνανε για λίγους. Δηλαδή, πάντοτε να μαγειρεύεις για περισσότερους από ό,τι πρόκειται να σε δεις να φάνε, γιατί όλο και κάποιος. Παλιά καλή συνήθεια, έτσι. Ακούσουμε πρώτα τον κύριο Σπύρο, μας παίρνει, δεν ξέρω ποιος Σπύρος, να ζήσει ο Σπύρος. Σπύρος Αριστίδου. Γεια σας. Γεια σου, Ελίνα. Γεια σας. Και να ζήσετε. Ναι. Ευχαριστώ. Σας ακούμε. Αλλά εγώ είμαι ένας Σπύρος ο οποίος γιορτάζω τριπλά. Να ακούσουμε. Εγώ είμαι ο Σπύρος που είναι του Αγίου Σπυρίδωνα. Είναι τα γενέθλια μου, του Αγίου Σπυρίδωνα. Και είναι τα γενέθλια του Σαχαροπλαστείου μου, Σαρέμου. Και να σας προσκαλέσω στο Σαρέμο να σας κεράσω ό,τι θέλετε, όλοι να σας όλο τον κόσμο. Μα είστε πάρα πολύ καλός, κύριε Σπύρο. Όχι, δεν είμαι καλός. Ναι. Είναι καταρχήν, πιστεύω τόσο πολύ στον Αγίο Σπυρίδωνα που δεν μου γαλάγα πύρι. Γι' αυτό τρία ζαχαροπλαστεία έχω ανοίξει και τα τρία του Αγίου Σπυρίδωνα. Μάλιστα. Προσκαλεί όλο τον κόσμο τώρα και αυτό έχει σημασία και για πολίτες του. Όχι τώρα, από το πρωί. Από το πρωί. Να πούμε ότι και ιδιαίτερα η πρόσκληση απευθύνεται σε μάζες κόσμου που υποφέρουν, που ασφιχτιούν οικονομικά. Και στην Ελίτα προσωπικά απευθύνομαι. Καλωσύνη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα το χαρώ μετά την εκπομπή, ένα καφεδάκι ή οτιδήποτε, είναι η χαρά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι είναι το σλόγγαν μας σήμερα? Να ακούσουμε. Είναι 12-12-12. Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα είναι 12-12-12 και κάνανε ένα αγιασμό η ώρα 12. Λοιπόν, είστε ένας πραγματικά άνθρωπος που εκφράζει αυτά που έλεγε μόλις τώρα ο Αδάμος ο Κατσαντώνης. Τα πιστεύω πάρα πολύ, Ελίτα μου, αυτά που σας μιλώ. Και σας λέω ότι δεν μου χαλά κανένα χατήριν ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ζητώ αυτά που πρέπει. Ούτε για το λόγχον ασχολείται ο Άγιος Σπυρίδωνας, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτά που του ζητώ, ποτέ δεν μου έχει χαλάσει χατήρι. Αναπτερώνεται και η πίστη του κόσμου να ζήσετε πολύχρονο. Σας λέω, με όλη την ειλικρία που μπορώ να σας μιλήσω, τρία τα χρονοστία έχω ανοίξει και τα τρία του Αγίου Σπυρίδωνα. Όταν δεις Σαρέμο, θα ξέρεις ότι είναι του Αγίου Σπυρίδωνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Κάτι θέλεις να πεις, Αδάμο? Είναι ότι αυτοί που πιστεύουν στον Άγιο Σπυρίδωνα δεν δουλεύουν σήμερα, ειδικά οι γυναίκες. Ναι. Οι γυναίκες εξαρκούσαν για να τιμήσουν τη μνήμη και τη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα. Και μας παραπέμπει σε κάτι που έκαναν και στα κανονικά δωδεκάμερα οι άλλες γυναίκες. Δηλαδή δεν εμφανίστηκαν, δεν κάθονταν στον αργαλείο να κάνουν ρούχα, όπως και στα κανονικά δωδεκάμερα. Δεν εσάριζαν, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες από αυτού του δωδεκάμερου, όπου οι γυναίκες οι οποίες έφτιαχναν κάτι, παρενέβη ο Άγιος Σπυρίδωνας και τις τιμώρησε. Θυμάμαι αυτό από τη γιαγιά μου. Να πούμε ότι μια εφούρνησε τα ψωμιά της. Και τη είπε μια μάνα που κάνει σήμερα το Αγίου Σπυρίδωνα και τη είπε και ο άντρας μου Σπύρος, ήταν και Σπυρίδωνος και έγαμε. Και αμέσως ο Αγίος Σπυρίδωνας έκανε τα ψωμιά της πέτρες. Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες σαν για αυτές. Μου έκανε εντύπωση σε αυτή την εμπεριστατωμένη πραγματικά μελέτη τη δική σου που υπάρχουν αναφορές κόσμου που έβλεπε τα Σπυρίδωνουθκιά. Πριν πάμε στα Σπυρίδωνουθκιά να δώσουμε ακόμα μια τηλεφωνική, είναι ο κύριος Γιώργος Πετούσης. Κύριε Γιώργο Πετούση, σας ακούμε. Γεια σας. Να σας ζήσουν αν έχετε Σπύρο, Σπυρούλα, να τους χαρέσετε. Ο παππούς μου ήταν Σπύρος. Ο αδερφός μου, ο Μακαρίτης Ήβρας, του 1974 έφερε ως αξιωματικός πάρε Σπύρος. Και οι Σπύροι δεν λείπουν από την οικογένειά μας. Είχα έναν καημό να πάω στην Κέρκυρα και να προσκυνήσω τον Άγιο Σπυρίδωνα. Επειδή τυχαίνω να είμαι λογοτέχνης, μου προέκυψε και ένα ποίημα το οποίο θα ήθελα να διαβάσω. Να το αφιερώσουμε, να το αφιερώσουμε στον Αδάμο Κατσαντώνη που λατρεύει την ποιήση και είναι και ο ίδιος ποιητής. Ναι. Παρακαλώ. Ο Άγιος Σπυρίδωνας. Από τα μικράτα μου είχα έναν κρυφό καημό να επισκεφθώ την Κέρκυρα. Να έρθω στην Άγια Χάρη σου, Άγιε του νησιού μου. Από της μάνας μου και από του παππού και της γιαγιάς στο στόμα την Άγια Βιωτή σου είχα πρωτογνωρίσει. Της συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Ήξερα να παίξω και μου έψερναν σαρόγιανα ντομά
πάθο και το τροπάρι σου. Υποφεύομαι, ίσως και για να σου μοιάσω, τιμή Αγίου, μήνυση Αγίου. Θέλω να γίνω Άγιος, ήταν ένα από τα συστήματα στο κατηχητικό σχολείο. Μα πού εγώ? Να μας αξιώσει ο Θεός, να έχουμε την ευχή Του και στην Κέρκυρα όπου βρίσκεται ολόσωμο το Άγιο σκήνομά Του, μια μέρα να πάμε να το προσκυνήσουμε. Αυτά μου έλεγα. Και να, Αύγουστο μήνα αξιώθηκα να προσκυνήσω, μα και να παρευρεθώ στα πατήματά Σου. Άφταρτο όντως και ένδοξο εις τους αιώνες το σκήνομά Σου. Και Άγια και Πανάγια και Θαυματουργός μένει και παραμένει εκ Θεού η χάρη Σου. Κύριε Πετούση, 14 Αυγούστου 2012. Πάρα πολύ ωραία, κύριε Πετούση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσω τον Αδάμα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πετούση. Το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδων είναι ένα από τα τρία σκήνοματα που είναι άφθαρτα. Το άλλο είναι του Αγίου Γερασίμου. Το τρίτο μου διαφεύγει τώρα το όνομα, απλώς είναι ώστε να το ξεχνάω. Είναι ένα από τα τρία. Ούτε αυτό το γνώρισα. Είναι άφθαρτο. Έτυχε που εργαζόμουν στην Κεφαλονιά στα φοιτητικά μου χρόνια, εργάστηκα ένα διάστημα. Και πραγματικά όταν την μέρα του Αγίου Γερασίμου περιφέρουν εκεί τον Άγιο, με τα φύκια πάνω στα πόδια του είναι. Τι άλλο ξέρουμε για τον Άγιο? Μας είπες ότι ήταν ταπεινός, ελεήμων. Ταπεινός, βοσκός. Βοσκός. Ήταν βοσκός, τελείως αγραμματός. Άσα. Από την Άσα, πολλοί νομίζουν ότι είναι από την Τερμετουσά. Δεν είναι. Είναι επίσκοπος Τερμηθούντας, αλλά δεν είναι. Δεν γεννήθηκε εκεί, γεννήθηκε στην Άσα. Την Ασιώτης. Να πάμε και στα Σπυριδονούθια που είπαμε, ναι. Αλλά να πάρω άλλη μια τηλεφωνική. Τον κύριο πρόδρομο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, παρακαλώ. Γεια σας, Ελίτα. Γεια σας, φίλε Αδάμου. Γεια σου, πρόδρομο. Σας ακούμε. Εγώ να πω ότι στην Περμετουσάν κάποτε που ήταν το μοναστήρι, που είναι το μοναστήρι του Αγίου Σπυριδονά, κάθε εβδομάδα τουλάχιστον ήμουν εκεί. Τότε ηγούμενος ήταν ο νυν ηγούμενος της Χριστοβουλιάτισσας, ο Πάτερ Διονύσιος. Και να πω και κάτι που έστειλα σήμερα μήνυμα ιστορικ. 12/12/2012, η ώρα 12:12 και 12 δευτερόλεπτα, που συνέβη δύο φορές σήμερα. Τι? Αυτό με την ώρα 12/12/2012, η ώρα 12:12 και 12 δευτερόλεπτα. Συνέβη το πρωί σήμερα. Και το, τα χαράματα. Και τα χαράματα και το μεσημέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι δίχως σημασία, απλά δεν γνωρίζουμε τη σημασία, έτσι. Να πούμε στα χαράματα, δεν είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα. Να σε συγχαρώ. Γεια σας. Τα χαράματα είναι 0-12, δεν είναι 12. Παρακολουθούμε τώρα και αρχείο ΡΙΚ, έτσι. Είναι αρχείο από κατεχόμενες περιοχές. Αδάμο. Πολλά τα θαύματα του Αγίου που είχε κάνει, είχαν να κάνουν και με τη φτώχεια. Μας παραπέμπουν τα θαύματα του σε βιβλικές εποχές. Κάποιος φτωχός είχε πάει στον Άγιο, γιατί κάποιος από τον οποίο είχε δανειστεί, καλή ώρα σαν και Κύπρος από την Τρόικα, και δεν είχε να ξεπληρώσει ο άνθρωπος, αυτός τον έτρεχε, του λέει πρέπει να πληρώσεις. Το κογλύφος. Και πήγε στον Άγιο, του λέει τι θα κάνω, του λέει δεν ξέρω, αλλά ο Άγιος δεν είχε λεφτά να του δώσει. Ξαφνικά περνούσε ένα φίδι από εκεί. Προσευχήθηκε ο Άγιος, έγινε το φίδι χρυσάφι, του το έδωσε και πήγε το έβαλε με το χρυσάφι, το χρυσαφένιο φίδι, κατάφερε να ξεχρεώσει ο άνθρωπος. Και όταν ξεχρεώσε, το έφερε πίσω στον Άγιο, ο οποίος το έκανε και πάλι φίδι και το άφησε να φύγει. Δηλαδή, Αδάμο, μας λες τώρα ότι σχετίζεται άμεσα με την απλότητα και τα χρήματα με την έννοια ότι ήταν φτωχός με. Φτωχός και ελεούσε πολλούς ανθρώπους. Ναι. Κατέφευγαν τόσο στην σοφία του. Και είπαμε, παρόλο που δεν ήταν πλούσιος, ήταν πολύ φτωχός, όμως έδινε τέτοιες συμβουλές. Ναι. Ο Άγιος μας θυμίζει τον λαϊκό, τον Χότζα της παράδοσης μας, κάπως έτσι τον παρομοιάζαμε. Σοφός. Ένας σοφός που ασχολείται μαζί με τον κόσμο. Διάβαζε τη σκέψη των άλλων. Ναι. Ναι, μια φορά πήγαινε στην Κερίνια με τον μαθητή του και αργότερα επίσκοπο Λίδρας. Και περνούσαν έτσι από ένα ωραίο χωράφι και σκεφτώ, αχ, και να τα δικό μου αυτό το μετόχι, λέει, να το έκανα δικό μου και λοιπά, και του λέει, μην κολλάζεσαι. Και λοιπά, εμείς εργαζόμαστε για τα αυτά που είναι στον ουρανό και όχι αυτά που είναι στη γη και που είναι πρόσκαιρα. Μας τα θυμίζεις, Αδάμο. Μπράβο σου. Του άλλου.
Κυρία Κεσαρούλα και μετά ο κύριος Ανδρέας. Κυρία Κεσαρούλα, μου σας ναι, ακούμε. Ναι, αγαπητοί μου, παρακολουθώ το πρόγραμμα σας. Σας ευχαριστώ. Έχει αναφέρει τα δύο σκηνώματα. Το τρίτο σκηνώμα είναι του Αγίου Διονυσίου στη Λάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριος Ανδρέας. Ναι. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Γεια σας και καλά σας. Πείτε μας. Ο κύριος είναι ο κύριος Αδάμος. Μάλιστα, ο κύριος Αδάμος Κατσαντώνης. Τον οποίο ακούω κάθε βράδυ μετά με 3 ώρα. Ωραιότατα. Ναι, αφιερωμένο. Κύριε Αδάμο, κύριε ακροατές, από ό,τι έχω ακούσει, ο βαθμός μου ήταν σπύρος φυσικά. Ο Άγιος Σπυρίδωνας ότι δεν κοιμάται ποτέ. Ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και οι μεθόρες μπότες και οι μπότες του ήταν σιδερίνες του κάτω. Για να μην γίνει λόγο, δεν μπορούσα. Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Αυτό δεν θέλω να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα. Μαθαίνουμε πράγματα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας με την. Να κλείσουμε τη γραμμή, ευχαριστούμε. Ναι. Με την θεματική παρέμβαση του Άγιος Σπυρίδωνας, πολλές φορές κατάφερνε να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους. Μια φορά, πάλι κάποιος ο οποίος είχε κακολογηθεί από κάποιους κύκλους. Πήγε στον Άγιο να βρει το, άκουσε, θα τον δίκαζαν, τον καταδίκαζαν στο θάνατο. Το είχε ακούσει ο Άγιος και πήγαινε να βρει αυτούς που θα τον σκότωναν να τους πει αυτό είναι ψέμα, επειδή τον γνώριζε ο Άγιος. Εκείνο το βράδυ όμως είχε βρέξει τόσο πολύ που είχαν κατέβει τόσο βαθύ και ορμητική ποταμή που ήταν αδύνατο να περάσει. Έκατσε, προσευχήθηκε και σταμάτησε ο ποταμός και πέρασε από την άλλη ο Άγιος Σπυρίδωνας, δηλαδή παρέμβαινε και στην ίδια τη φύση και όσο θαυμάζοντας μας ήταν. Άρα είναι ένας Άγιος που μπορεί κανείς να απευθυνθεί κοντά του, όπως έχουμε τους Αγίους για κάθε ζόρι, για κάθε αρρώστια, απάνω σε τι μπορεί να είναι, για οτιδήποτε ο Άγιος πάντοτε συντρέχει στις προσευχές των πιστών και ειδικά εμείς που είναι δικός μας Άγιος και μου έλεγε πως χθες είχαμε τέτοιον Άγιον και πήραμασταν οι Κερκυραίοι. Εντάξει, ο Άγιος όπου και να βρίσκεται είναι Άγιος. Η χάρη του είναι πανταχού παρόν. Να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική. Κάτι θες να πεις. Πες το. Μετά είναι τηλεφωνική. Σε έχω διακόψει. Λοιπόν, Χρήστο. Κύριε Χρήστο. Παρακαλώ. Παρέμβαση. Ναι, σας ακούω. Επειδή είπατε ότι οι Άγιοι, άφθοροι Άγιοι, είναι μόνο τρεις. Έχουμε πάρα πολλούς άφθορους Άγιους. Ο Άγιος Διονύσιος Ζαγκύρθου, ο Όσιος Λουκάς εις το στήρι της Βιωτίας, ο Όσιος Χριστόδωρος στην Πάτμον και πολλοί άλλοι τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να θυμηθούν. Είναι καινούργιοι Άγιοι, είναι καινούργιοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Μάλιστα. Αυτό είναι άξιο τώρα. Στο προκόπη της Ευβίας. Μάλιστα. Υπάρχουν ο άφθορος των Αγίων συμφωνίζει την αγιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε. Μιλάμε για το σώμα τώρα. Μιλάμε για το σώμα, έτσι. Ναι. Για το σκήνομα τους που είναι αυτό. Αυτό αναδεικνύει ότι αγιώνεται και η σάρκα. Ναι, γιατί η Εκκλησία για να, τέλος πάντων, κάποια από τα σημάδια τα οποία θέλει η Εκκλησία είναι και η αυθαρσία του σώματος, του σκηνώματος. Πάμε λίγο στα σπυριδονούθια, τα οποία είναι άγνωστα για τον πολύ κόσμο. Τα σπυριδονούθια. Πριν πάω στα σπυρονούθια, πρέπει να πούμε ότι οι καλικάντζαροι κανονικοί έχουν και τις καλικάντζαρίνες τους. Ναι. Αυτοί βγαίνουν μετά. Που βγαίνουν στις 24 του Αιγαίου, άμα χτυπήσει η καμπάνα του Ισπερινού το Χριστουγέννου. Οι κανονικοί καλικάντζαροι που βγαίνουν στα κανονικά 12 μέρα. Και τους έχει δει και ο κόσμος και έχουν καταγραφεί. Ναι, ξέρουμε λίγο, πολύ όλοι ξέρουμε. Ναι. Τα καλικάντζαρούθια για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, τα σπυρονούθια, βγαίνουν σήμερα στις 12 του Δεκέμβρη. Όπως λοιπόν οι καλικάντζαροι έχουν τις καλικαντζαρίνες τους, τις καλικαντζάρες τους που είναι και οι καλές γενέτσες, έτσι και τα σπυρονούθια έχουν τις καλικαντζαρούες τους που είναι οι βερβελούδες της Κωνσταντινούπολης. Ήταν θηλυκοί καλικάντζαροι οι βερβελούδες στην Κωνσταντινούπολη. Οι βερβελούδες, η λέξη δραχητικά ετυμολογικά, μας παραπέμπουν στα βερβέλια. Τα βερβέλια ή το βόρβορο είναι τα κόπρανα των ευωπροβάτων. Όσον αφορά στις. Άρα, βερβέλια είναι τα κόπρανα. Ναι, και έχουμε πάρα πολλές λέξεις της διαλέκτου μας, οι οποίες συντάσσονται με τα βερβέλια. Να τις παρακάμψουμε τις λέξεις, όμως όσον αφορά τις προβατίνες είναι τα βερβέλια, που είναι διαρροϊκός κόπρος, που είναι οι βερβελούδες,
και για τις Αίγες είναι τα σφιχτά κόπρανα. Από αυτά λοιπόν, επειδή ο Άγιος Πυρίδωνας ήταν βοσκός και με μία σειρά άλλων λέξεων που είναι γύρω από το σπυρίον, τα σπύρια, ο σπύραθος, όλα αυτά σημαίνουν τα κόπρανα. Mm-hmm. Σημαίνουν επίσης και τα ζεμπιλούθια, γιατί την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνα, σε κάποια χωριά όπως το Φτερικούρι, κάνουν τα λεγόμενα ζεμπιλούθια mm-hmm. ή που λέγονται και σφυριδούθια ή σπυριδονούθια. Mm-hmm. Είναι και αυτά μορφές νεκρικές, μορφές, με τα οποία εξευμένιζαν τα σπυριδονούθια. Μας λες τώρα πώς συνδέεται με τα σπυριδονούθια η παράδοση που συνδέει μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Πιστεύω ότι ίσως αυτό είναι λίγο ανατρεπτικό, ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας να πήρε το όνομα του από τα κόπρανα των ζώων και όχι τα σπυριδονούθια πήραν το όνομά τους από το ότι βγαίνουν αυτή την ημέρα. Ναι. Τα σπυριδονούθια έχουν να κάνουν με τον διαρροϊκό ή τον σφιχτό κόπρο των ζώων. Ναι. Και παρόλα αυτά τα έχει δει και ο κόσμος. Αυτά είναι μορφές, μαύρες. Να πούμε ότι παρουσιάζονται στο Μουτουλά και στον Καλπαναγιώτη μόνο, όμως και στο γειτονικό χωριό Οίκος έχω πάρει κάποιες πληροφορίες, αλλά είναι τελείως ανατρεπτικές όσον αφορά στο τι είναι τα σπυριδονούθια. Στο χωριό Οίκος λένε όχι μόνο δεν είναι καλή γάντζαρη, αλλά είναι οι άγγελοι του Αγίου Σπυρίδωνα. Στο χωριό Οίκος τους αποκαλούν αγγέλους του Αγίου Σπυρίδωνα, με τους οποίους συνομιλούσε τακτικότατα ο Άγιος Σπυρίδωνας. Κάποιοι μάλιστα μου είπαν ότι τους έβλεπαν μέσα στο σκοτάδι, έβλεπαν κάποια πράγματα τα οποία λέγαν «Με φοάστε» και τα σπυριδονούθια είναι οι αγγέλοι του Αγίου Σπυρίδωνας, με φοάστε. Αυτό είναι γνωστό σε όλη την Κύπρο? Όχι. Τα σπυριδονούθια. Τα σπυριδονούθια είναι γνωστά μόνο σε αυτές τις περιοχές. Τα τρία χωριά αυτά. Μάλιστα. Καλοπαναγιώτης, Μουτουλάς και στον Οίκο. Είχαν αγαπημένο φαΐ τα σπυριδονούθια? Ό,τι έτρωγαν και άλλοι καλυγάντζαροι. Γιατί και αυτούς τους καλοέπιαναν, αλλά τους έπιαναν και με παραδοσιακά ζυμώματα. Τους καλοέπιαναν, όπως ήταν και οι λουκουμάδες, τα ξέρω. Τα κουκιά είναι η τροφή των καλυγάντζαρων. Και επειδή με τα κουκιά έχουμε την κοιάμωση, mm-hmm. η οποία μπορεί να επιφέρει και θάνατο, mm-hmm. συνδέονται άμεσα και με τους καλικάντζαρους που είναι νεκρικοί δαίμονες. Μου ακούω σαν παραμύθι και λέω, κοίτα να δεις, τόση σοφία, τόση συνέπεια μέσα στη σκέψη τους, που τα έμπλεξαν όλα και έγινε αυτό που είναι πραγματικά ένα όμορφο κομμάτι. Κάποτε κάποιοι οι οποίοι είχαν φιλέψει με τους καλικάντζαρους, θα βάλουν λέει, έναν κόσσινο κουτσάι να τους προσκολήσουν χρόνο. Και τη νύχτα όταν κάποιες μασάει η κουκιά, λέει, μας άρεγε καλά των πεθαμένων συγγενών του. Σοβαρά. Αυτό δεν τρώνε κουκιά τη νύχτα, ειδικά μες τα δωδεκάμερα. Κυρία Χαραλαμπία. Κυρία Χαραλαμπία. Ναι, Ελίτα μου. Σας ακούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σας ευχαριστούμε. Ξέρεις ποια είμαι? Όχι. Εγώ είμαι η Χαραλαμπία που κάναμε την εκπομπή που στολίσαμε την νύχτα, θυμάστε, και ήταν και ο Αδάμος. Πολύ καλά θυμάμαι, κυρία Χαραλαμπία. Θυμάστε, ναι. Βεβαίως σας θυμάμαι. Μπράβο. Ξέρεις, ναι, πότε θα βρεθούμε, πότε θα έρθεις να με βρεις? Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα πάρω το τηλέφωνο σας και θα μιλήσουμε μετά, αλλά πείτε μας κάτι που δεν μας πείτε. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, τη θέλει ο γαμπρός μου ο παπάς, να είναι που την τρέμε του σαν. Μάλιστα. Για ακούς? Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο Άγιος Σπυρίδωνας κάνει σκελούλη νύχτα. Δεν ξέρω αν το είπε ο Αδάμος. Όχι, δεν το είπε αυτό ο Αδάμος. Εφάνισκε και είχε πάνω στο μνήμα του ένα κομματάκι και έβαλε στο φτύσιο και άκουε το κουρου κουρου που τράβα τη βούφα. Το μακούτσι, έξω αν ξέρεις το μακούτσι. Μακούτσι είναι η βούφα. Ναι, η βούφα αλλά και το μακούτσι που το παίρνει και φέρνει. Μάλιστα. Και άκουε, έβαλε στο φτύσιο. Εγώ έβαλα το φτύσιο μου και άκουα το, έτσι στην κέρκυρα δεν το έχει στην κέρκυρα του κ. Αδάμου. Ποια στην κέρκυρα. Μάλιστα. Και στον ηλεκτρισία του. Αλλά η τρεμετουσιά ήταν πολλά διαφορετικός. Ο τάφος, το που άκουε, που εμφάνισκε. Πολλά, πολλά πράγματα. Ο γαμπρός μου ο παπάς να σου πει ιστορίες. Μια πέψε τον Αδάμο να έρθει να μέτρει και να πάει στον γαμπρό μου τον παπά που έζησε με τρέμε το σάμπουνε να του πει ιστορίες που δεν τις ξέρει. Αχ, η Κύπρος, η Κύπρος. Θέλω πολλά να είσαι εδώ. Και εγώ, κυρία Χαραλαμπία μου, είστε πολύ τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Προχέρετε να πιάσεις εκεί, οι τέσσερις. Και λέω, άλλη μου, και εγώ μέσα στη μέση του σπίδα, αλλά δεν πάει να κάνει ξέρει η Ελίδα. Τώρα που έχω το τηλέφωνο σας, σας ευχαριστώ που πήρατε. Αδάμο. Όσον αφορά στο ότι εμφανίστηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας, οι γυναίκες δεν εμφανίσκουν τώρα.
για να γιορτάσουν την γιορτή του και να τιμήσουν τη μνήμη του. Και έχουμε πάρα πολλές ιστορίες που δεν φανίσκουν. Και έχουμε και μια περιοχή στο Ξυλόγαστρο έξω από αυτά τα χωριά, όπου υπάρχει εκεί η γυναίκα, είναι μια γυναίκα η οποία εφάνισκε την ημέρα του Αγίου και επειδή δούλευκε, δεν έπρεπε να δουλεύει, μεταμορφώθηκε σε αργαλιό μαζί με το αδράχτη της. Mm. Αλλού λένε είναι πέτρα, αλλού λένε ότι τη λένε πέτρα της γυναίκας, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της ίδιας ιστορίας. Και μέσα στα κανονικά δωδεκάμερα πάλι αποφεύγουν οι γυναίκες να φανίσκουν ή να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά έχει να κάνει με τις κλωστές, γιατί έρχονται οι γαλλικάντζαροι, ζωσαντανώνουν τους με τα πόθηκα τους, τις κλωστές και τα νήματα. Πώς βγήκε αυτό? Ίσως να είναι από τον Άγιο Σπυρίδωνα, γιατί τον Άγιο Σπυρίδωνα πέρασε από τα δωδεκάμερα τα πρώτα στα δεύτερα δωδεκάμερα. Και τι ωραία που είναι ο Άγιος Βοσκός, έτσι. Βασίστηκε όμως πάνω στην, βασίστηκε πάνω στην Αγία Γραφή ο Άγιος Σπυρίδωνας και μελέτησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί ήταν τελείως αμόρφωτος. Και τόση μόρφωση και σοφία απέκτησε που είχε πάει και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και μάλιστα βγούμε, υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνωση εκείνη τη Σύνοδο. Ο Άριος είχε μια κουστοδία με σοφούς, με φιλόσοφους, με ρήτορες της εποχής, τους οποίους οι άλλοι ακούγοντας τους και μόνο δαινόταν η γλώσσα τους. Και είχε συγκαλέσει, να πούμε ότι ήταν συνομήλικο, ήταν της ίδιας εποχής με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, που συνυπήρξε ο συνόζερος του. Συνέπεσαν λοιπόν, όταν είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση η πειραρικότητα του Θεού, συνεγάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτή την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να αποφασίσει η Εκκλησία τελικά εάν ο Θεός είναι τελικός ή όχι. Είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από τα θρησκευτικά στο σχολείο. Συνεχίζεται. Από την Παρασκήνω λοιπόν και πήγαν, διάλεξε η Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πούμε, τους καλύτερους από τους καλύτερους. Ο Άριος διάλεξε τους καλύτερους και πήγαν εκεί, όμως ήταν τόσο υπέρτερη η μεριά του Άριου που είχαν κατατροπωθεί όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Και ήταν όλοι εκεί σκηθροποί μέχρι που πήρε τον λόγο ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο οποίος ήταν ένας δωρακένδυτος και φαίνεται ότι ήταν και η μορφή του τέτοια που δεν ενέπνεε καθόλου κανένα. Ήταν μαυριδερός, και είπαν, ας πούμε, αυτός έβαζε το κερασάκι στην τούρτα, ας πούμε, της τέλειας ήτσας. Και προχώρησε με το θαύμα, είπε και κάποια ωραία λόγια για την πειρατικότητα. Πες μας λίγο το θαύμα. Πήρε στο χέρι ένα κομμάτι κεραμίδι, όχι κεραμίδι ολόκληρο που νομίζει ο κόσμος. Και μόλις το έσφιξε, πήγε πάνω η φωτιά με την οποία ψήθηκε, κάτω πήγε το νερό και έμεινε μέσα στο χέρι του το χώμα. Αυτή είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι ένα θαύμα καταγεγραμμένο, είναι της παράδοσης μας και αυτό. Όχι, έτσι λέει η θρησκεία. Εντάξει, εδώ έχει η παράδοση, τώρα δεν ξέρουμε ιστορικά, έγινε η σύνοδος. Και είναι καταγραμμένο αυτό το θαύμα. Το θυμάμαι πάντως, αγάπη, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος Κυριάκος, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Κυριάκος Ρωτοκρήτου, είμαι πρόεδρος του Σωματείου Άγιος Σπυρίδωνα Τερμετουσιάς. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που μας πήρατε. Είναι με μεγάλη συγκίνηση που σας ακούμε. Με έναν αξιόλογο άνθρωπο όπως τον Αδάμο Καρσαντώνη που κάνετε αυτό το αφιέρωμα για το χωριό μας, για τον Άγιο μας. Το πιο συγκλονιστικό όμως για μας και για όλους τους χωριανούς είναι ότι προβάλλατε μια ταινία, ένα φίλμα από το χωριό μας. Είναι από το χωριό μας. Να είναι δείξουμε από την εκκλησία μας. Βεβαίως, θα το δείξουμε. Η ταινία που έχετε προβάλει. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει και συνέχεια, υπάρχει δηλαδή και άλλο μέρος μέσα από το χωριό και θα θέλαμε έτσι να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε αυτήν την ταινία, έναν αντίγραφο, να την προβάλλουμε σε συγκεντρώσεις που κάνουμε για τους χωριανούς μας, γιατί μας θυμίζει τη γενέθλια εκείνη των τόπων μας που μας εγέννησε. Είναι ιδιαίτερα συγκινημένα. Κύριε Κυριάκο, συγκινούμαι και εγώ που σας ακούω. Γιατί όλοι αγαπούμε αυτή την γη. Και πραγματικά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μας και το ότι μας πήρατε και βεβαίως να ετοιμάσουμε το υλικό και να το ξαναδείξουμε κιόλας και να ευχαριστήσουμε και τον Αδάμο που μας θυμίζει όλα αυτά που είναι η σοφία, γιατί πρόκειται για μεγάλη σοφία που είχαμε σε αυτόν τον τόπο. Άγιοι και άνθρωποι, ένα πράγμα. Μάλιστα. Είναι σύμβολο της απλότητας ο Άγιος Σπυρίδωνας, αλλά συνάμα και του μεγαλείου, του ψυχικού μεγαλείου ενός ανθρώπου, ο οποίος από βοσκός έγινε επίσκοπος, από ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νοιάζονταν καθόλου για τον εαυτό του και όμως ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τους άλλους. Ο καθένας μας μπορεί να γίνει Άγιος. Ο καθένας μπορεί να γίνει Άγιος άμα το θέλει και άμα πιστεύει.
Και είναι και συγκλονιστικές αυτές οι λεπτομέρειες σε σχέση με τα χρήματα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο σχηματοδότης μας να μας ξαναδείξει αυτό το αρχείο που πρωτοδείξαμε, που αφορά το χωριό. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μου μιλήσεις για αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρουν για τα σπυριδονούθια. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση για την άλλη φορά και θα κάνουμε αφιέρωμα στους καλλικάντζαρους φέτος. Και έφερα, επειδή έτσι έφερα για πρώτη φορά χαρτιά, τα οποία αν ξαναδιαβάσουν τι έλεγαν ακριβώς οι άνθρωποι. Μου έκανε εντύπωση αγάμο ότι τα έβλεπαν. Τα έβλεπαν, ναι, είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι τα έβλεπαν. Όπως και τους καλλικάντζαρους βέβαια, κάποιοι αρχίζουν και δεν τους βλέπουν. Ναι. Να δούμε λίγο. Να πάμε σε αναφορές. Ναι. Ήταν μαυριδεύει, λέει, τα σπυριδονούθια και ήταν μαύρα, τριχωτά. Με δόντια μεγάλα και με νούρων. Κάποιοι λένε, που είναι και χαρακτηριστικά των καλλικάντζαρων. Ναι. Κάποιοι λένε ότι, άλλοι μάλλον λένε ότι τα σπυριδονούθια είναι τόσο μικρά που περνάνε από την κλειδαρότρυπα, έτσι, και μάλιστα στα σπυριδονούθια ανήκουν κάμποσες ζαβολιές. Δηλαδή όταν κάποιος ήταν ένας τσιγκούνης, ας πούμε, πήγαιναν να του ρίμασαν το οπερβόλ, τις πορτοκαλιές, ξέρω εγώ τι άλλους καρπούς είχε και έλεγαν τα σπυριδονούθια. Πάλι όπως και με τους καλλικάντζαρους βλέπουμε ότι τα σπυριδονούθια ήταν το άλοθη πολλών κατεργάριων. Έκλεβαν και τα έριχναν στα σπυριδονούθια. Όπως και στα κανονικά δεκάμερα, κάποιοι είχαν ας πούμε φιλενάδες, έβγαιναν έξω, έλεγαν με έπιασε ο καλλικάντζαρος και όταν επέστρεφαν το πρωί, με έπιασε ο καλλικάντζαρος και άφησε με το πρωί, όσον αφορά στις δαγκωματίες πολεμό του. Ότι είχε κάνει η φιλενά του, έλεγε να κάθομαι για την. Και το πίστευε η γυναίκα του. Και μα τότε ο κόσμο πίστευε. Αν είχε καμιά γυναίκα, θα ζει, το πίστευε. Του ήμασταν όλε τότε η γυναίκα, η Αγία γυναίκα τη Κύπρου. Λοιπόν, κυρία Κυριακή. Ναι, μάνα μου. Γεια σα, κυρία Κυριακή μου, τι κάνετε. Γεια σα, μάνα μου. Μπορώ να πω λίγο μερικά πράγματα που ξέρω για τον Άγιο. Βεβαίω, να μα πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Ο Άγιο Σπυρίδωνα έχει πολλά θαύματα. Μέχρι την κόρη του που τον τάφα της του φώναξε και φωναγήθηκε του. Ναι. Διότι επί ένας μερική φτωχή και πέρνα νέο ενέργειο μας με το Αγίου επί αν τους ενέργειο να πει τα χέρα του τους κοιτάρει οι πλούσιοι. Και όταν το της κόρης του το ενέργειο δεν ήξερε που το έβαλε όταν ήρθαν η γενέκα να το πάρει. Και φοράξε τις κόρες του που τον πάθουν το λέει τα πολιτήκια του. Αλλά στο κόσμο δεν λένε τα πολιτήκια. Να μας πείτε ένα κομμάτι, κυρία Κυριακή, από πού είστε εσείς? Από την Πάφο μιλώ. Από την Πάφο. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Την όσο της πρώτης ανεγγύησης του συντέρματος και θαυματουργός και όπου άρεσε πυρίδων πατήριμων. Δυο νεκρά στην Πάφο προσφωνής και όσους μισθητούν μετέβαλε. Ευχαριστούμε κυρία Κυριακή μου, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εσύ καλά, εγώ τις αρετίες είχε το πάρο και πιένε και που είχε του αρνιά. Και ένα να δίνει να πιένε. Επενάστε του, ναι, μου το κουμπάει και πιένε τον τύπο. Επιένε το άνθρωπο, δεν έλεγε το στον όνο του, έλεγε και του πάρε. Να είσαι παιδί μου, πήρας ξέχασε να πληρώσει το αντίτιμο του. Ευχαριστούμε κυρία Κυριακή μου. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σαν αφορά στο πρώτο που είπε η τηλεθεατία μας. Αυτή η Κύπρος αγάμου. Όταν επέστρεφε ο Άγιος από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχε πεθάνει η κόρη του. Η γυναίκα του είχε πεθάνει νωρίτερα. Έχασε λοιπόν και την κόρη του που την λέγανε Ειρήνη, η οποία κόρη του είχε δανειστεί κάτι από μια άλλη γυναίκα. Η γυναίκα εκείνη όταν επέστρεψε ο Άγιος, πήγε του είπε θέλω το κόσμημα το οποίο είχα δώσει στην κόρη σου. Έψαξε όλο το σπίτι και δεν το βρήκε και πήγε στον τάφο της και της είπε πού είναι κόρη μου. Και του μίλησε από τον τάφο και πήγε και το βρήκε και της το έδωσε. Σε αυτό το θέμα. Τι μας λέει τώρα για την Κύπρο μας όλο αυτό. Τι μας λέει για τους ανθρώπους, τι μας λέει για την κουλτούρα, τι μας λέει. Αυτή είναι η Κύπρος που αγαπούμε. Αυτή είναι η Κύπρος που πρέπει να κρατήσουμε. Η επαφή με αυτές που χάνουμε είναι μόνο σωματική. Η πνευματική και η ψυχική επαφή, η επαφή είναι πάντοτε εδώ. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους που έχουν φύγει, έρχονται στο όνειρό μας, τους βλέπουμε, συνομιλούμε. Λοιπόν, να πάρουμε και τον... Είναι ο κύριος, ο επόμενος είναι κύριος που θα μας μιλήσει. Ο κύριος Σωτήρης, παρακαλώ. Κύριε Σωτήρη μου. Ναι. Σας ακούω. Να πω λίγο έναν
Έφταναν του Αγίου μας. Πολύ, με πολύ χαρά. Όταν πήγαινε για την Οικουμενική Σύνοδο στην Κρασία, στα Τιούπολη μάλλον, πήγαινε μαζί ένα βοηθό του, ήταν ο Σκός ο Άγιος. Πήγαινε ένα βοηθό του με δύο γαϊδούρκα για να πάσουν μεταξύ ξερού και μόρφου να πάνε να πιέσουν το καΐκι, να πούνε να ουσπάρει. Εκείνη που έθελαν να πάει ο Άγιος, έθελαν να του κάνουν έναν κακό. Όχι σε αυτό, αλλά στα ζώα του. Όταν έτοιμε να συμβηθούν τα μεσάνυχτα περίπου, να λέει του τακτικού του, ας πούμε, του μυσταρκού, κοίταξε έξω τα χτινά μου τι συμβαίνει με τα ζώα μας. Επειδή εμπόξω, τι είπε μετά εδώ, Άγιο μου, εκόψα τις κεφαλάσεις των ζώων και τους φιόλες. Ο ένας ήταν απαλός, ο άλλος ήταν καλός. Εκόψα τις κεφαλάσεις των ζώων και τους φιόλες. Δεν φοβάσαι να παραδούμε ένα που γίνεται. Επειδή εμπόξω, πήρε και πάλι το απαλό, είπα στο γάρο, και το γάρο είπα στον άπαλο. Και σκοτήκαν πάνω τα χτήρα. Και να λέει του... Μουσίδω και όλα αυτή είναι η λεγόμενη ακούνε η βόρτη. Α. Ο πόλος έχω ένα βόρτο. Εκεί ο βόρτος μου το... Α, μα είναι ωραία ιστορία, σπουδαία ιστορία. Εξού και το είσαι τελειαβόστος. Λοιπόν, να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι η λόγη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γραφεί το και όσοι εξαρτήσεις και επιθυμία σου. Σε πολλά άλλα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδάμου. Είναι η λαϊκή προσέγγιση το πώς προέρχονται οι βόρτοι, οι ζωοπόβαρτοι, που είναι διασταυρώσεις όνων, ημιώνων κλπ. Ναι. Αυτός ο κατεξοχήν δικός μας. Αλλά είναι από τα πιο γνωστά θαύματα του Αγίου αυτό. Είναι ο κύριος Μιχάλης που θα μας μιλήσει. Κύριε Μιχάλη. Γεια σου, Ελίδα. Γεια σας. Ο Μιχάλης θα μιλάμε, Ελίδα. Ναι. Σήμερα το πρωί είναι διορδόμος στην Εκκλησία μου για ο Άγιος Σπυρίδωνας για να βοηθήσει την Κύπρο στα προβλήματα μας. Και έβλεσα κάποιον ιερέα. Και απάντησε ήταν μια πολύ λογική. Εμείς αφήκαμε και φιάνε το αστάτο από την Κύπρο, να σκεφτήκαμε γι' αυτό. Αλλά μετά θυμηθήκα κάτι που με έτυχε το 2005 όταν ήμουν σε δύσκολη στιγμή στο εξωτερικό που γνώριζε την ιστορία μου. Διάβασα το βιβλίο του Αγίου Σπυρίδωνα δύο φορές το Αγίου και με το Σιάς και ένιωσα ότι ήμουν μέρος εκείνης της ζωής και ξαφνικά άκουσα μέσα μου μια φωνή που μου λέει όταν θα επιστρέψεις στην Κύπρο θα πας να βρεις τους δεσποτάδες και να τους πεις αυτό που πάνε να κάνουν, να το σταματήσουν και να μαζευτούν σε σύνολο. Εγώ δεν γνωρίζα τι συνέβη στην Κύπρο και όταν επέστρεψα στην Κύπρο μετά από 2-3 μήνες έμαθα ότι ήταν άλλος τους ο μεταλλιστός, ο αρχιεπίσκοπος και προσπαθούσαν να κάνουν τρόπο του λέει υπερψηφόρημα και εγώ τι έκανα, μίλησα μετά από τους ιεράρχες με συμβούλησαν και έστειλα φάξ αυτόν το όνομα, το έστειλα σε όλους τους Μητροπολίτες και μετά έγινε η σύνενος που έγινε στην Ελβετία. Δηλαδή κατά τον λόγο ο Άγιος πήγα του ναι, σκέψτε την Κύπρο, την Εκκλησία της Κύπρου. Πολύ ωραία η τηλεφωνική παρέμβαση του Μιχάλη. Να πούμε ότι δεν ήταν θέληση των Κυπρίων να φύγουν τα οστά του. Ναι. Το 1648 με τις τακτικότητες επιδρομές των Σαρακινών είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και η περιπλάνηση των οστών του σκηνώματος μάλλον του Αγίου. Μέχρι και μέσα στα άχερα τα έκρυβαν και έλεγαν ότι είναι άχερα για το ζών ένας ιερέας. Πέρασαν στην κατοχή κάποιων οικογενειών, έγιναν δωρεές, έγγραφες κλπ. Και κατέληξαν εκεί πέρα για περισσότερη ασφάλεια, επειδή τότε εκεί στα Επτάνησα ήταν πιο ασφαλισμένα. Γι' αυτό και κατέληξαν εκεί πέρα. Δεν ήταν, ας πούμε, από αμέλεια των Κυπρίων. Αλλά για να κάνουμε και λίγη αυτοκριτική, Αδάμο, επειδή εσύ. Και ουδής προφήτης στον τόπο του. Ναι, και εσύ γενικότερα αγαπάς τόσο πολύ αυτά τα κομμάτια, τα πολύτιμα του τόπου μας. Δεν έχουμε και πολύ σχέση, δηλαδή μετά τον πόλεμο χάσαμε τον ορίζοντα, χάσαμε τον άξονά μας, χάσαμε την πηξίδα μας. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που θα έπρεπε να ήμασταν εφόσον προχωρούσαμε κανονικά δίχως αυτή τη μεγάλη
απώλεια, τεράστια απώλεια. Δεν είμαστε οι Κύπροι δηλαδή που ήμασταν. Και το ξαναείπαμε αυτό, έχουμε αλλοτριωθεί πάρα πολύ. Και πολλοί κόσμος όταν χάνει την δεξιά του τελικά καταλήγει στον Θεό. Και στα θεία και στους Αγίους και βρίσκει εκεί ένα αποκούμπι. Τελευταία ελπίδα του ανθρώπου. Για μεταστροφή. Ναι. Να ακούσουμε και το... Είναι ο κύριος Κώστας που περιμένει. Ο κύριος... Ναι, κύριε Κώστα. Ναι, πολύ καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδου και τον καλεσμένο σας. Βεβαίως. Και ευχαριστούμε για το πρόγραμμα που κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Είμαι 76 χρονών κύριε Μιχαηλίδου και όπως έλεγαν οι προσκυνείς, θυμάμαι καλά την μεγαλμένη τη γιαγιά μας όλα, κάθε γιορτή του Άγιου Σπυρίδωνα και παίρναν την Αγία άνθρωποι ένα ζευγάρι παπορίνες, αφήνασε στη νύχτα μέσα στην εκκλησία που κάτω στην εικόνα του Αγίου και την άλλη ημέρα επιέναν και βρίσκαν τις παλιές ποήρες κατασχισμένες και παγωμένες. Αυτό να μου το εξηγήσετε, διότι το άκουσα. Εξηγήστε μου. Είναι το γάμμα του Αγίου, όπως πιστεύουν εμείς και ορθόδοξοι. Και πόσα ζευγάρια του παίρναν, κύριε Κώστα, ξέρετε. Κάθε χρόνο παίρναν στην εκκλησία του ένα ζεύγος πορίνες. Ένα ζευγάρι. Ναι, ένα ζεύγος πορίνες, αφήναν τη δεσκαμέ, που ήταν στην εικόνα, και την άλλη μέρα που πήγαιναν μέσα στην εκκλησία, εξουσιανή, και βρίσκαν τις παλιές πορίνες και περσινές, σχισμένες βεβαίως και καλοστραμμένες. Τι είναι αυτό το όμορφο, το θάμα του Αγίου. Το όμορφο κελάιδημα που ακούμε. Είναι το καναρίνι μου. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πολύ που το ακούσαμε κιόλας. Αλλά μου ξέρετε. Και σε εσάς το ίδιο. Κάθε καλά. Και ο Σπυρίδωνας να βάλει το χέρι του να περάσουν τα κακά που μας έφερε. Έτσι κύριε Κώστα μου. Έτσι να προσευχόμαστε αυτό που λέτε. Κύριε... Ναι, αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη. Ναι. Έτσι. Έτσι. Ναι. Αγιώρ και βοήθαμε, αλλά και σου το πω όταν το χέρι τάρασε. Σούσε και εσύ. Το χέρι σου. Σου δείτε άγιο... εσύ τα πόθηκια σου. Ναι, τον... και εσύ τον πόδαν τάρασε. Ναι, είναι πολλές παραλλαγές. Όσον αφορά στις πόρτες του Αγίου, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Την προηγούμενη νύχτα της γιορτής του, του βάζουν καινούργια, όχι πόρτες, αλλά παντόφλες και την άλλη μέρα είναι φαγωμένες. Επειδή λένε ότι βγαίνει και περιπατεί στην θάλασσα και μάλιστα βρίσκουν και φύκια. Πάνω στα παπούτσια του. Πες μου τώρα πώς γίνεται αυτό. Τώρα, οι μπότες, εγώ πώς τις συνδέομαι, μπορεί να βγαίνει ο Άγιος να κάνει βόλτες, αλλά οι μπότες έχουν σχέση με τον Άγιο Σπυρίδωνα και την παράδοση και τους Καλλιγάντζαρους. Την ημέρα του Άγιου Σπυρίδωνα, εάν κάποιος κόψει τα νύχια του, που απαγορεύεται όπως την γνωστά δωρεκάμερα. Ούτε αυτό το ξέραμε. Ναι, δεν κόβουν τα νύχια τους, γιατί τα πιάνουν οι Καλλιγάντζαροι και κάνουν τα μπότες. Για τα πόδια τους τα τραγίσια, επειδή οι καλικάντζαροι έχουν είτε άλογα πόδια του τράγου, είτε του αλόγου, είτε του γαϊδάρου. Πιάνουν λοιπόν τα νύσα και κάνουν τα ποήνες. Και την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνα πρέπει να φυλάσεις τα νύσα σου να τα κόψεις για να μην τα πιάνουν πάλι οι καλικάντζαροι και τα σπυρίδωνους και να τα κάνουν πόδες. Α, το θυμόμαστε αυτό, γιατί κάθε... κάθε λαϊκή, αν θέλει, σοφία... Δεν είναι τυχαίο, ναι. Πάρα, δεν είναι τυχαίο. Και ας μην μπορούμε να το εξηγήσουμε. Να το ψάξουμε, να το πούμε. Ναι. Ο κύριος Κωνσταντίνος από Ελλάδα. Κύριε Κωνσταντίνο, καλό απόγευμα. Σας ακούμε. Δεν ακούσατε. Πολύ καθαρά, ναι. Ναι, δεν μίλησα. Όχι, τώρα θα μιλήσετε, παρακαλώ. Α, τώρα θα μιλήσω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε. Είστε στο πρόγραμμα τώρα και σας ακούμε. Κυρία Λίπτα, καλησπέρα. Ευχαριστήρια την πολύ ωραία εκπομπή που κάνατε. Ονομάζομαι στον κύριο Κωνσταντίνος από Ελλάδα, από Αθήνα συγκεκριμένα, και θα ήθελα να προσθέσω για το θαύμα που είπε ο κύριος Αδάμος για τον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον Άριο, όταν κράτησε το κεραμίδι στο χέρι του, είπε στο όνομα του Πατρός και τότε άναψε η φωτιά. Ωραία. Και του Αγίου Πνεύματος και βγήκε νερό. Μάλιστα. Και του Αγίου του Πατρός και του Υιού. Ναι. Και του Υιού βγήκε το νερό και του Αγίου Πνεύματος έμεινε το χώμα στο χέρι του. Και τότε είδαμε ότι όπως το κεραμίδι αποτελείται από τρία συστατικά, τη φωτιά, το νερό και το χώμα, έτσι είναι και ο Θεός, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Είναι πολύ μεγάλο θαύμα. Το άλλο που είπε ο κύριος Αδάμος, νομίζω... Αδάμος Κατσαντώνης.
Όταν μίλησε ο Άγιος Σπυρίδωνας στην κόρη του και του είπε πού έχει το χρυσό το βραχιόλι και ξύπνησε και του είπε πατέρα το έχω εκεί, του λέει παιδί μου τώρα κοιμήσου και θα σε δω στη Δευτέρα Παρουσία όταν θα γίνει η κρίση του Θεού στη Δευτέρα Παρουσία. Αυτά ήθελα να σας πω, να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και πάντα να έχετε καλές επιτυχίες. Και σε εσάς το ίδιο. Και σε εσάς. Κάθε καλό και σε εσάς και στην Ελλάδα που περνάει τόσα και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ και στην Κύπρο που περνάει και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα το ξεπεράσουμε. Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνο. Να ακούσουμε και την κυρία Μαρούλα. Μετά το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα με το κεραμίδι, πάρα πολλοί από τους Αριανούς είχαν πιστέψει. Και εκείνη τη στιγμή, ναι, πιστεύω μετά από αυτό το πράγμα και γονάτισαν μπροστά στο μεγαλείο και τη σοφία του Αγίου Σπυρίδωνα. Ωραία. Κυρία Μαρούλα μου. Ναι, καλησπέρα Λίτα μου. Καλησπέρα κύριε Καστάντον. Ήθελα να σας πω και για τα κολλήνες του Αγίου που βρισκόντουσαν πάντα λιωμένες. Ο Άγιος είναι ζωντανός και ολοκράτη περπατούσε. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό τις βρίσκανε ότι την άλλη ημέρα ήταν λιωμένες οι κολλήνες. Εγώ ήθελα να ξέρω, είναι κανένας που τις είδε λιωμένες. Στη Γέφυρα, που είναι το σύνομα του, κάθε χρόνο τις αλλάζουν τις παντούφλες του. Γιατί λένε ότι κάθε χρόνο βρέσονται λιωμένες και τις αλλάζουν την ημέρα της γιορτής του, το επόμενο χρόνο πάλι το ίδιο. Γιατί είναι ζωντανός ο Άγιος και περιφέρεται, ναι. Ωραιότατα. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, καλή να είστε καλά και σας κάθε καλό. Σιδερένιες ποδίνες ακούσαμε στην αρχή κάποια κυρία. Σιδερένιες που χωρίσαμε κάτι λάντζα πάλι. Πάλι συνδέεται. Κάνεις κάποιο όπως ειδικά ο Μαντρακούκος ή το κουτσόν της Καλής, όπως είσαι σιδερβάπουτσα. Και βέβαια σιδερβάπουτσα λέμε για κάποιον ο οποίος όταν καταργεί εύκολα τα παπούτσα του λένε να σου χωρίσουμε σιδερβάπουτσα να μην τα καταργείς. Όμως, Αδάμ, είναι σημαντικό να κάνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στα σπυριδονούθια και στους καλικάντζαρους. Ναι, είναι καλικάντζαροι, οι οποίοι όμως βγαίνουν 12 μέρες πριν από το κανονικό 12μέρο. Έκαναν και αυτοί ότι έκαναν οι κανονικοί καλικάντζαροι, μάλλον πάρα πολλές από τις ενέργειες τους είναι ίδιες με τον κανονικό καλικάντζαρο και πάρα πολλές από τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα κανονικά 12μέρα, τις βλέπουμε ότι τις παίρνουν και μέσα στα... Τα πρόωρα 12 μέρα. Η ερώτηση μου είναι γιατί και θυμάμαι πολύ καλά τις γιαγιάδες μου που τα έλεγαν όλα αυτά. Δηλαδή να μην θαρίσουμε, να μην κόψουμε νύχια, να κτλ. Να μην λουθούμε. Ναι, να μην λουθούμε. Λοιπόν, απάνω σε αυτό αν υπάρχει λογική εξήγηση. Θα πάρω μια τηλεφωνική. Κυρία που θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Λίκα, γεια σας. Γεια σας. Εγώ πήγα πολλές φορές στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Ναι. Και ερώτησα γέροντες ιερείς και είπα μου για τα παπούτσια, όχι παιδί μου μου λες, έτσι πραγματεύσου δένει. Και τα έτσι αλλά τρεις τέσσερις φορές προγυρίζουσι γυρώγιο της Κέρκυρας είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι που να το ζήσεις, έτσι μπορείς να μείνεις 9 του Οκτώβρη στην Κύπρο. 9 του Οκτώβρη. 9 του Αυγούστου, 9 του Αυγούστου. Ναι, ναι. 9 Αυγούστου που έγινε το θαύμα που ελευθέρωσε την Κέρκυρα γύρω μια μεγαλοπρεπή πομπή που γίνεται είναι να κλαίει, να το βλέπει και να... δεν αρέσει με τα παπούτσια, δεν συμβαίνω για γέροντες. Σας ευχαριστώ που μας πήρατε. Άρα τον έχουν ταυτίσει με την ελευθέρωση του νησιού, έτσι. Ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Κέρκυρα γιορτάζεται 4 φορές το χρόνο. Εννοεί μήπως στις 11 του Αυγούστου, γιατί είχε σωθεί η Κέρκυρα από επιδρομή των Τούρκων το 1716. Γιορτάζεται 4 φορές το χρόνο ο Άγιος Σπυρίδωνας. Να πούμε ότι για την καθολική, είναι και της Καθολικής Εκκλησίας. Το γιορτάζει και η Καθολική. Αλλά στις 14 του Δεκεμβρίου. Πώς τον έχει υιοθετήσει η Καθολική. Πολλοί Άγιοι είναι και της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά για μας είναι μεγάλο κατόρθωμα ένας Κύπριος Άγιος να τον υιοθετήσει και η Καθολική Εκκλησία. Τόσο μεγάλος Άγιος είναι. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είμαστε και είμαστε ακόμα πιο περήφανοι που ήταν βοσκός. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε. Και απλώς και ελεήμον. Και ο Εθνάρχης Μακάριος ξεκίνησε και αυτός. Ταπεινός βοσκός και έγινε Εθνάρχης Κύπρου. Και ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μια σπηλιάρα. Το νόημα είναι ότι ο καθένας μπορεί να γίνει Άγιος μέσα από τη ζωή και το έργο του. Τέλος πάντων, την εικόνα και η ομοίωση που λέμε με τον Θεό, να προσπαθήσει ο καθένας να γίνεται καλύτερος με τον εαυτό του. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Hello. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Αντωνίου, από τον Άγιο Θεοδόρο Καρπαθίας. Κύριε Αντωνίου, σας ακούμε. Ο Άγιος Πυρούνας από την Πρεμέτουσα. Ναι, είναι όταν τους τρεβάζαν τις κοδίνες κάτω από την εικόνα του και τους έγινε, είχε ακόμα μία εκκλησία στο Μπογάζι της επαρχίας Αμοχώστου του. Επίεννε που τη μία εκκλησία στην άλλη εκκλησία και γι' αυτό νεκτούσαν οι πολλήνες του. Αυτό λέει παράδοσή μας, έτσι. Ναι, δεν υπήρχε άλλη εκκλησία μέσα στην Κύπρο. Μόνο στην Πρεμέτουσα και έρθει ο Μπογάζι. Σας ευχαριστούμε. Το οποίο είναι δίπλα από το χωριό μου. Το οποίο χωριό σας είναι? Ο Άγιος Θεόδωρος Καρπαθίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Είδες πληροφορίες. Μπογάζι είναι παραλιακή περιοχή, πηγαίνοντας από Αμόχωστο προς τον Απόστολο Ανδρέα. Πολύ ωραία περιοχή. Από τον Μπογάζι, Μπογάζι είναι και η λέξη σημαίνει πέρασμα. Υπάρχει και άλλο Μπογάζι, είναι έτσι προς τον Πενταράχτυλο και κοντά στη Λευκοσία σήμερα κατεχόμενο και αυτό. Είχαμε και την ναυτική βάση Μπογαζίου, η οποία εγκαταλείφθηκε το 1974 και ανατινάχτηκαν εκεί ότι είχαμε στρατιωτικές βάρχες κλπ. Έχουμε άλλη μία κυρία και να μου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Γιατί να μην σαρίζουμε, γιατί να μην λουνούμαστε, γιατί να μην κόβουμε τα νύχια μας, γιατί να μην κάνουμε τον αργαλιό. Κάτι σας σήμαινε. Παρακαλώ. Η κυρία που θέλει. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς κυρία μου. Ναι. Είχα μιλήσει προηγουμένως, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε. Όχι. Νομίζω κάποιος άλλος κύριος μιλούσε. Ναι, σας ακούω. Εγώ ήθελα να πω ένα σφάλμα του Αγίου Σπυρίδωνα που γίνεται Αύγουστο, έγινε φέτος τον Αύγουστο συγκεκριμένα. Μ' ακούτε, ναι. Πολύ καθαρά. Δεν καταλαβαίνω. Όταν έκανα λιτανία των Αγίων, κάποια κυρία πήγε να πάρει φωτογραφία. Στην Κιάσκυρα αυτό, έτσι. Ναι. Και όταν πήγε να το βγάλει, ήταν σκεφτείνο το σκήνομα του Αγίου με ένα μαύρο νύφασμα. Εγώ μιλάω. Εσείς. Σας ακούμε. Ναι, εντάξει. Δεν ακούω τη φωνή μου αντίρρα. Αφήστε την τηλεόραση, αφήστε την. Κλείστε την τώρα. Ναι. Εδώ την καθάρισε, είδαν ότι το πρόσωπο του Αγίου εμφανίστηκε και το χέρι του έκανε το σημείο, το δάχτυλο του πάνω έδειξε τον ουρανό. Εσύ και αυτό το πήρε πολύ μεγάλο θαύμα η κυρία, διότι γιατί να εμφανιστεί αυτό το πράγμα και ο Άγιος να δείχνει πάνω τον ουρανό. Τάχα το ερμήνευσε ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Εσείς το είδατε, το είδατε αυτό. Το είδα στο ίντερνετ. Το είδατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Ναι. Μπορείτε να βάζετε κάποιον άλλο θεολόγο πιο πνευματικό από τον Πιτσιλίδη γιατί σκανδαλίζει τον κόσμο? Να σας απαντήσω. Εμείς προς το παρόν δεν έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Πιτσιλίδη στο ΡΙΚ. Χωρίς να έχω οποιαδήποτε τίποτα να πω για τον άνθρωπο προσωπικά, έτσι. Αλλά δεν είναι δικός μας συνεργάτης προς το παρόν. Λοιπόν, έχει πάρει. Δεν έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Πιτσιλίδη. Κάπου αλλού θα βλέπατε. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Να πάρω και την επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ. Hello. Ναι, σας ακούμε. Κύριε Σόζο. Ναι, κύριε Σόζο, σας ακούμε. Αγαπώ, είμαι 85 χρόνια, συγκράτησα τρία ονείρατα μου. Ναι. Σαν επεφάλου, ήμουν σε ένα αρκάζι, σαν ποτάμι. Η τοποθεσία εκεί και κάτω ονομάζεται Άιδιο Ήλιος Πουσινά. Κυριακή αναρρώθηκα. Είχα τα σέρκα μου αξάγκωνα και ακούω μια φωνή. Κύριε, εγώ δεν είμαι εδώ. Εξέβηκε που με τους βράτους. Έναν πάγα σαν το χέρι και έδειχνε μου. Ναι. Και αν που σου δείχνω, δηλαδή μου, είναι εικόνα μου. Εντάξει μέσα. Εγώ είμαι αμήλυτος. Εξαναξέβηκε. Δεύτερη φορά. Και αν που σου δείχνω, δηλαδή μου, είναι εικόνα μου. Ο σώπου κοινού ξέρω τους εγώ.
Εξέγεια και τι την φορά. Τελικά. Τελικά. Διάδει, έλα τραγούν τα φωτιά. Μία γουνά είναι. Πού κύριε Σόζο είναι αυτό. Στο βουνί δεν ζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σόζο. Μπορεί να σας να κάνουμε ένα ρεπορτάζ να ψάξουμε αν υπάρχει τελικά ή όχι εικόνα. Αγάμο μου, επειδή φτάνουμε στο τέλος, έχει έρθει και ο κύριος Σταύρος Μαλά στο στούντιο και θα προβάλλουμε τώρα και διάφορα βίντεο, πατάτες αντιναχτές ας πούμε, για να δούμε πόσο χιούμορ έχει ο κύριος Μαλάς. Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτή την ερώτηση, να επαναφέρω αυτή την ερώτηση. Πολλές πράξεις ή και πολλή απραξία του, κατέβηκε σε διάφορες δοξασίες. Ναι. Όπως το να μην λουνούνται, τότε δεν ήταν εύκολο. Δεν άνοιγες μια βρύση για να έχεις νερό, άρα δεν λουνούμαστε μες στα δεκάμερα. Οι γυναίκες για να πνάσουν λίγο από τις λίγα δεν κάνουμε αργαλείο, γιατί ήταν καθημερινή εσφορία της γυναίκας. Όμως είδαμε ότι είχε μια σχέση και με τον Άγιο, ο οποίος εμφανίστηκε κάθε νύχτα. Ναι. Είναι... Άμα ψάξει αυτά τα πράγματα. Είναι λογικά. Ναι, υπάρχει μια δικαιολογία για τα πάντα. Ή δεν θα ανοίξει λάδι το βράδυ. Για να μην πει μέσα στο άσυλο του άλλου, μέσα στο σπίτι του άλλου το βράδυ. Λέει, δεν δανείζω όλα δικαιολογικά. Ο κόσμος είχε μούτι και να μην πω. Υπήρχε αρχή, υπήρχε τάξη, υπήρχε ηθική αξία στον κάθε Κύπριο. Δεν λουνούνται μέσα στα δεκάμερα. Τώρα περιμένουν, επειδή έχει καλικάντζαρο μέσα, είναι μόλις νέα τα νερά, περιμένουν να αγιάσει ο παπάς τα νερά για να φύγουν οι καλικάντζαρο. Γι' αυτό και οι παπάδες πάνε και ευλογούν όπου έχει νερό. Δοξαμένες, θάλασσαν, βρύσες κλπ. Και μέσα στα κακαουσκές που είναι Αύγουστος, και έχουμε, οι κακαουσκές είναι κακές του Αυγούστου ή καλές του Αυγούστου, είναι οι καλές γενέτσες δηλαδή του Αυγούστου, που είναι για αυτές θα δώσουμε συνέχεια και για τους καλικάντζαρους, να είστε καλά. Όλες αυτές είναι αποφράδες μέρες, όπως και η σημερινή είναι αποφράδα μέρα του Αγίου Σπυρίδωνα. Να είστε καλά που μας κάνεις να μυρίζει ξανά η Κύπρος μας, έτσι όπως την αγαπούμε. Είναι τεράστιο κεφάλαιο του Αγίου Σπυρίδωνα, δεν το εξαντλήσαμε, αλλά μια άλλη φορά. Λοιπόν, όμως μάθαμε πολλά, είπαμε πολλά, σε ευχαριστούμε πάντα. Να περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα από τις πατάτες για να υποδεχθούμε τον κύριο Σταύρο Μαλά. Μα δεν θα πάμε κατευθείαν. Πάμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν.